Και καλημερίζω ευθύς αμέσως τον Διευθυντή των Φροντιστηρίων από Καμισάς, κύριο Μανώλη Μαυράκη. Κύριε Μαυράκη, πολύ καλημέρα σας από τον 984. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Τουρκεράκη, καλημέρα στους ακροατές σας. Ελπίζω να είστε καλά, αν και βέβαια τώρα είσαστε στις φούργες σας εσείς και στις δικές σας τις αγωνίες, διότι έχουμε μπροστά μας και τις πανελλαδικές, γιατί έχουμε μπροστά μας και τις ενδοσχολικές, αλλά από την άλλη έχετε μπροστά σας εσείς και μια ανοιχτή εκδήλωση επαγγελματικού προσανατολισμού το Σάββατο το απόγευμα 7 Μαΐου, ε! Χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί επιστρέφουμε... Μια αγκαλιά, πώς να πω, όλοι μαζί πια, έξω από τα σπίτια μας, έξω από τους κλειστούς μας χώρους, στο ξενοδοχείο Ατλαντής. Θα έλεγα ότι είναι θεσμός, οι Ηρακλείωτες το περιμένουν και το περιμένανε ξανά. Από το 2002, κυρία Τουρκεράκη, όταν ξεκινήσαμε. Σωστά. Και είμαστε πρώτοι. Προλάβατε ερώτημά μου, κύριε Μαυράκη, και το πήγατε εσείς παρακάτω. Θα σας ρωτούσα από πότε κάνετε αυτή την εκδήλωση. Τουλάχιστον τη θυμάμαι για χρόνια πολλά. Πολλά χρόνια, ναι. Το 2002 ξεκινήσαμε και κάναμε την πρώτη μας εκδήλωση με τους ανθρώπους της Orientum. Είναι σύμβουλοι σταδιοδρομίας. Είναι πιστοί μας συνεργάτες και πιστοί τους συνεργάτες είμαστε κι εμείς. Είναι μια ιστορία παλιά, υπηρεσίες συμβουλευτικής. Εδώ και αρκετά χρόνια βέβαια στη μονάδα μας είναι πιστοποιημένες αυτές οι υπηρεσίες, γιατί μπορούμε και παρέχουμε αυτές τις υπηρεσίες σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Οι μέρες καριέρας λοιπόν είναι πλέον 21 χρόνια και χαιρόμαστε γι' αυτό, ένας θεσμός, ο κόσμος το περιμένει. Φέτος μετά από 3 χρόνια βρισκόμαστε σε χώρο εκτός σπιτιών, στο ξενοδοχείο Ατλαντής, το απόγευμα του Σαββάτου, 5.30 ώρα. Και η πρόσκληση είναι ανοιχτή, δωρεάν είναι εκδήλωση εννοείται, για όλους τους Ηρακλείωτες. Εγώ συνηθίζω να λέω μαθητές και γονείς, γιατί κυρία Δουγιαράκη, ξέρετε, οι γονείς θέλοντας και μη πρέπει να είναι κοντά σε όλη αυτή τη διαδικασία, έτσι δεν είναι? Αλήθεια είναι αυτό. Λοιπόν, βοηθάνε λίγο πολύ, κατευθύνουν λίγο πολύ, ακούνε καλύτερα. Έτσι, εμείς λέμε οι γονείς, τους θέλουμε να είναι κοντά μας και να είναι ενημερωμένοι. Και όταν είναι ενημερωμένοι μπορούν να διατυπώνουν πιο προσεκτικά την απόψη τους, γιατί καμιά φορά μπορεί να πιέσουν χωρίς τη θέλησή τους. Με πολύ αγάπη πάντα το κάνουν, αλλά μπορεί να κατευθύνουν προς λάθος κατεύθυνση. Σωστά. Λοιπόν, αυτή, αν πρέπει να δώσω λίγο περιεχόμενο και να πω λίγο τι είναι αυτή η συνάντηση. Ναι. Αυτό λοιπόν θα γίνει το Σάββατο απόγευμα στις 5.30 στο Ατλαντής. Αφορά μαθητές λυκείου και γυμνασίου, θα έλεγα, γιατί αλλάζουν δεδομένα στο λύκειο το καινούριο. Και μια ενημέρωση οποία την ευθύνη την έχει ο κύριος Θοδωρής Θεοτόκης από την εταιρεία Orientum. Είναι από τις σοβαρότερες εταιρείες. Το συγκεκριμένο φίλο Θοδωρή, που το ξέρω καλά χρόνια τώρα, εκτιμώ ότι είναι από τους πιο σημαντικούς συμβούλους στα διοδρομία στην Ελλάδα. Πέρα από το γνωστικό, κυρία Δουργεράκη, επειδή το κοινό εν πωλής θα είναι έφηβοι, είναι εξαιρετική δυνατότητά του να επικοινωνεί με τα παιδιά και τους εφήβους. Λοιπόν, αυτός λοιπόν ο άνθρωπος, στην ουσία δύο μέρη έχει αυτή η εισήγηση. Το ένα είναι λίγο να δώσει, να απευθυνθεί άμεσα στους μαθητές και να τους δώσει λίγο κίνητρα, να μιλήσει λίγο για τον τρόπο που μπορούν να στοχοθετήσουν λίγο, να δώσουν περιεχόμενο στην προσπάθειά τους, πώς να οργανώσουν τη δουλειά τους, ώστε να είναι λίγο, όχι σόν και καλά κοπιαστική, αλλά να έχει νόημα, να έχει ενδιαφέρον. Αυτό το motivation, η κινητοποίηση, θεωρώ ότι είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, πολύ κρίσιμο. Μέσα από τις αλλαγές, ωστόσο, που και φέτος υπάρχουν όλο αυτό το οποίο περιγράφεται, κύριε Μαυράκη, έτσι? Βέβαια. Ναι. Έχει μετά περιεχόμενο όλο αυτό. Εντάξει, είναι σημαντικές και κρίσιμες οι χρονιές αυτές, φυσικά, γιατί προηγήθηκαν τα χρόνια του κορονοϊού και υπάρχει έτσι μια δυσκολία στα παιδιά στο να οργανώσουν τη δουλειά τους και την προσπάθειά τους. Από εκεί και πέρα, σίγουρα θα επιμείνει στις αλλαγές που έχουν να κάνουν με το Λύκειο και τον τρόπο εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Και ένα δεύτερο σοβαρότατο μέρος έχει να κάνει με παρουσίαση σε σχολές πανεπιστημιακές. Η στρατηγική της παρουσίασης είναι να δώσει έξυπνες επιλογές. Ξέρετε, εμείς λέμε πάντα ότι για τον κάθε μαθητή έχουμε να πούμε κάτι διαφορετικό και γι' αυτό ξεκινάμε πάντα από τα τεστ προσανατολισμού. Θα το κουβεντιάσουμε σε λίγο, φαντάζομαι, γιατί είναι σημαντικό. Αλλά
το να ακούς έναν σύμβουλο σπουδών να σου περιγράφει επιλογές, πώς οι σπουδές μπορούν να συνδυαστούν, τι μπορεί να σημαίνει εναλλακτικές καριέρες, πώς κάποιος μπορεί να ξεκινήσει από ένα πανεπιστήμιο αλλά με μια έξυπνη διαδρομή και μεταπτυχιακά να βρεθεί σε ένα διαφορετικό χώρο. Πώς, ας πούμε, θα μιλήσει για επαγγέλματα του 2030, δηλαδή να δώσει μια προοπτική, γιατί αυτά τα παιδιά που θα μπουν τώρα στην αγορά θα βρεθούν μετά από 6-7 χρόνια. Έτσι, εκεί πρέπει να δώσει μια προοπτική και ένα στίγμα. Πώς θα είναι η κατάσταση? Πολύ διαφορετική. Πάρα πολύ διαφορετική. Αυτά τα πράγματα που αφορούν σπουδές στα ελληνικά πανεπιστήμια, πώς συνδέονται αυτά με την αγορά εργασίας, τι σημαίνει εναλλακτικές καριέρες, τι προσέχουμε στο μηχανογραφικό, αν θέλετε, που θα είναι ένα σημείο σταθμός. Εντάξει, έχουμε την πληροφορία. Το θέμα είναι με ποια κριτήρια, πώς συμπληρώνουν μηχανογραφικό. Αυτά είναι πολύ σημαντικά πράγματα και πιστεύουμε πάντα στους ειδικούς. Αυτοί οι άνθρωποι είναι η δουλειά τους. Κύριε Μαυρακή, να ρωτήσω κάτι, γιατί θέλω να με πάτε και στην επόμενη μέρα του σεμιναρίου και την δυνατότητα που θα δώσετε, την ευκαιρία Κυριακή. Που θα δώσετε μάλλον σε μαθητές για να ξέρουν τα παιδιά αυτά που έχουν και μεγαλύτερη κλίση, αν θέλουμε να το πούμε πάρα πολύ απλά. Αλήθεια, ακούγοντάς σας σε όλα αυτά τα οποία είπατε, οι επιλογές με όλους αυτούς τους παράγοντες, τους αστάθμητους της ζωής μας, τα δύο τελευταία χρόνια ή τα τρία τελευταία χρόνια βλέπετε να επηρεάζονται αυτές οι επιλογές από αυτούς τους παράγοντες, επιλογές σπουδών των νέων παιδιών? Δηλαδή πανδημία, οικονομική κρίση κλπ. Ναι. Να στρέφονται σε κάτι άλλο διαφορετικό? Θα σας πω κάτι. Η υπόθεση οικονομική κρίση που κρατάει αρκετά χρόνια σίγουρα ήταν ένας πολύ σημαντικός παράγοντας. Δηλαδή πλέον βλέπουμε το κριτήριο εντοπιότητα να παίζει πολύ. Δεν το συζητάμε. Δηλαδή αυτό τα τελευταία χρόνια είναι πολύ σημαντικό. Και πάντα έχουν στο νου τους. Υπάρχουν σοβαρές σπουδές εδώ κοντά. Τι γίνεται με το Πανεπιστήμιο Κρήτης? Τι επιλογές έχουμε? Είναι πολύ σοβαρό το κριτήριο και δεν έχουμε να το αξιολογήσουμε αρνητικά. Εννοείται ότι εφόσον έχουμε τις επιλογές αντίστοιχες στο μέρος μας, είναι κάτι το οποίο πρέπει να το κουβεντιάσουμε και να του δώσουμε και προτεραιότητα. Mm-hmm. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Απλώς με το τεστ, και αυτή είναι η πάσα και να το αναφέρουμε. Ο επαγγελματικός προσανατολισμός ξεκινάει από την εξατομικευμένη ενασχόληση με το κάθε παιδί. Δεν ταιριάζουν όλα τα πράγματα και όλες τις σπουδές σε όλους. Το τεστ λοιπόν επαγγελματικού προσανατολισμού που εδώ μέσα λειτουργεί πολλά χρόνια, 16 χρόνια λειτουργούμε με τέτοια εργαλεία δουλειάς, γιατί είναι εργαλεία για τη δουλειά μας. Είναι ψυχομετρικά εργαλεία πάρα πολύ αξιόπιστα πλέον, γιατί αυτό όλο έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Με τα οποία τι κάνουμε? Το παιδί περνάει ένα τεστ, ένα ερωτηματολόγιο, περίπου της μισής ώρας είναι η διάρκεια. Ανοιχνεύει πολλά και σημαντικά στοιχεία προσωπικότητας, τα οποία μπορεί να τα μεταφράσει το τεστ στις επιλογές. Στην ουσία λοιπόν το παιδί κάνει το τεστ, παίρνουμε το αποτέλεσμα, το σχολιάζουμε μαζί και προτείνει το τεστ πολύ συγκεκριμένες επιλογές πανεπιστημίων, συγκεκριμένες όμως, το εννοώ, με τον κωδικό τους, του πανεπιστήμιου που βρίσκεται σε πιο επιστημονικό πεδίο, έναν κατάλογο. Λοιπόν, αυτές με ασφάλεια είναι επιλογές που ταιριάζουν στην προσωπικότητα, στις δεξιότητες, στις ικανότητες, σε κάποια χαρακτηριστικά που εμείς τα λέμε επαγγελματικά χαρακτηριστικά. Αυτό είναι το πρώτο βήμα του προσανατολισμού, κύριε Δουλγεράκη. Αυτό το πράγμα για τους μαθητές μας το κάνουμε, δεν το συζητάμε, είναι αυτονόητο. Και όταν έχουμε εκδηλώσει προς τα έξω, πάντα ψάχνουμε ευκαιρία να δώσουμε αυτή τη δυνατότητα και σε κάποιους μαθητές εκτός φροντιστηρίου. Μάλιστα. Όλα αυτά αυτή μπροστά τη φορά μας. Λοιπόν, να το ολοκληρώσω. Αυτή τη φορά λοιπόν δίνουμε αρκετούς κωδικούς για αυτό το τεστ νόησης Plus σε μαθητές, αρκεί κάποιος να είναι μαθητής πρώτης λυκείου στην πόλη του Ηρακλείου. Ένα τηλέφωνο, έχουν μείνει κάποιοι λίγοι. 281-02-45-300. Έχουμε δώσει κάποιους ακόμα κωδικούς να δώσουμε. Λοιπόν, αρκεί να είναι κάποιος πρώτης λυκείου. Είναι το πρώτο βήμα του επαγγελματικού προσανατολισμού. Αυτό ξεκινάμε, κύριε Πιέρακη. Ωραία. Λοιπόν, εγώ κρατάω αυτές τις πληροφορίες. Υπενθυμίζω ότι το πρώτο ραντεβού είναι το Σάββατο το απόγευμα, 7 του Μάη στο Ατλαντής, 5:30, γιατί και εμένα με πιέζει ο χρόνος και το καταλαβαίνετε. Βεβαίως. Και την επόμενη μέρα, 8 Μαΐου, αυτή η ευκαιρία και η δυνατότητα στους μαθητές, αλλά μόνο της πρώτης λυκείου. Και μάλιστα είπατε για να δηλώσουν έγκαιρα συμμετοχή 281-02-45-300. Βεβαίως. Κύριε Μαυράκη, να σας ευχαριστήσω ιδιαιτέρως. Καλή Ευχαριστώ δύναμη. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά.
Καλημέρα σας. Όλους, γιατί πλησιάζουμε όντως στις εξετάσεις και θέλω να ευχηθώ να πάνε όλα καλά. Τα όνειρα να γίνουν πραγματικότητα για τα παιδιά, το αξίζουν. Περάσαν δύσκολα τα τελευταία χρόνια. Η καλύτερη ευχή. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Γεια σας.